Κεντάκι για να μην διακόψω την εκπομπή. Σας ακούω. Πρώτον, για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Μέχρι τη Βούλη, εγώ ήμουν υπουργό Εθνική Οικονομία, κύριε Οικονόμη, ακούστε με, τον είπα πότε ελέγχθηκε τελευταία φορά τράπεζα στην Ελλάδα. Ποτέ. Πότε ελέγχθηκαν μεγάλα πολυκαταστήματα. Ελέγχθηκαν. Δεν μιλάμε να πάμε να κάνουμε δειγματοληπτικό έλεγχο, να μπουν σε ένα μεγάλο πολυκατάστημα και είπα και ονόματα. Εμεί για το Κέρμπουρ, για την Αλφα Τράπεζα, για την Eurobank. Εμεί έχουμε μια διαφορά για κάθε φέρει. Ο πρόεδρο μα λέει να λέμε τα ονόματά του. Όχι γενικά το κεφάλαιο, ο καπιταλισμός, τα μεγάλα καταστήματα, να λέμε ονόματα. Αυτή είναι η διαφορά. Θα δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Πήγε κάποιος συνάδελφος δημοσιογράφος και πήρε ένα τεράστιο ποσό εκατομμυρίων ευρώ. Ξέρετε πότε εντοπίστηκε από την αρμόδια επιτροπή του ευρωπαϊκού θέματος? Μετά από 5 μήνες. Κάνω λάθος? Άρα λοιπόν, όταν δεν υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ασυδοσία. Επίσης, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι και τα μέσα μας ενημέρωση, κύριε Καρατζαφέρη, είναι συνυπεύθυνα. Διότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε ένα μποϊκοτάζ το συγκεκριμένο προϊόντο για να χτυπηθεί ακρίβεια. Σε πολλές χώρες. Αλλά έγινε το μποϊκοτάζ με κίνηση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στην Ελλάδα όμως, όταν το γάλα, οι τράπεζες και τα μεγάλα πολυκαταστήματα το 40% του μπάτζετ του διαφημιστικού το δίνουν εκεί, τα κατάλληλα, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει κάτι. Να δούμε λοιπόν για τις ευθύνες και των καναλιών και των μέσων μαζικής ενημερώσεως. Και θα ήθελα να πω κάτι για τη Siemens και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Ακούστε, η Siemens δεν είναι μια απλή ιστορία. Ξεκίνησε πάρα πολλά χρόνια πριν. Το 1930, επί τη διαδικασία Παγκάνου, μπήκε για πρώτη φορά η Siemens στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Αυτό με ανάθεση έγινε. Επιμερικευτεί είναι το ίδιο. Το 89, όταν ο κ. Μητσοτάκης ήταν στην κυβέρνηση, αν θυμάστε καλά, πήγε και ο Σκόκας από την πίσω πόρτα, κύριε Οικονόμου, με στην κυβέρνηση. Έτσι να λέμε ονόματα. Η Dracom, Siemens, ΟΤΕ. Άρα λοιπόν δεν είναι καινούργια ιστορία η Siemens. Απλά δεν τολμούν οι πολιτικοί να πούν τα ονόματα, γιατί φταίνε κάποιοι οποίοι φοβούνται τους πολιτικούς να λένε ονόματα. Εμείς δεν φοβόμαστε, κύριε Καρατζαφέρη. Ναι, και να τα λέμε κάτι. Τα ονόματα. Ναι, αλλά μην λέτε εδώ ονόματα, γιατί. Εσείς δεν είπα ότι έκλεισε κανένας. Ναι, ότι είπα ότι έχετε ασυλία εσείς, εγώ θα πάω το πρόσωπο. Όχι, δεν έχω ασυλία για αγωγές, δεν έχω ασυλία, κύριε Καρατζαφέρη, κάνετε λάθος. Εγώ δεν είπα κανένα κλέφτη, είπα το 89 και το ξέρω πολύ καλά, κάποιοι μπήκαν στο παιχνίδι της Siemens. Άρα λοιπόν είναι παλιά ιστορία. Και αν ανοίξουν οι αρχοί του αιώλου και δουν ονόματα, θα δούμε ότι τα δύο μεγάλα κόμματα που είναι κόμματα εξουσίας, γιατί εκεί πρέπει να δώσουμε τον αγώνα. Τα κόμματα εξουσίας έχουν το πρόβλημα, κύριε Καρατζαφέρη. Και το Δημοκρατικό Έλλημα έχουν αυτοί, γιατί ψηφίζουν με κομματική πειθαρχία για ένα και μόνο λόγο. Διότι δεν θέλω να βρίσκουν την εξουσία, κύριε Καρατζαφέρη. 151 συν 1 τι είναι? Δεν είναι κομματική πειθαρχία. 151 συν 1. Νέα Δημοκρατία. Και γίνεται αυτό για συγκεκριμένους λόγους. Διότι σήμερα ψηφίσαμε για τον ΟΤΕ, πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας διαφωνούν με την ψήφιση αυτή, αλλά η πειθαρχία για την καρέκλα και την εξουσία τους αυτό, είπε να ψηφίσουν συγκεκριμένο πράγμα. Κύριε Βελόπουλε, είσαστε βουλευτής. Αυτό το λέτε με υπόθεση ή μιλήσατε με βουλευτές και σας το είπανε? Ξέρετε πολύ καλά ότι στο ενδευτείο της Βουλής συζητάμε σε κατεύθυνους βουλευτές. Και να σας πω για κάτι άλλο. Δεν μπορεί να έχουμε δημοκρατία αλλά κάτι. Δημοψήφισμα ζητάει και ο συνασπισμός και το ΚΚΕ και το ΠΑΣΟΚ για τον ΟΤΕ, αλλά για το θέμα της Μακεδονίας δεν θέλουν δημοψήφισμα. Αλλά κάτι δημοκρατίες και υποψηφίσματα και καταφέρει, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν. Και κλείνω και λέω το εξής. Αν θέλουμε δημοκρατία, πρέπει να ξεκινήσουμε από τον πολίτη. Και αυτό είναι η ουσία της δημοκρατίας και θέλουμε πολύ καλά. Ενεργούς πολίτες θέλουμε. Πολίτες που αντιστέκονται και κυρίως που δεν δέχονται εύκολα αυτά που σερβίρουν και τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, αλλά και τα μεγάλα κόμματα που κάνουν το παιχνίδι της διαπλοκής. Ένα για να κάνουν δύο. Ναι, αλλά κύριε Βελόπουλε, ενεργούς πολίτες θέλουμε, αλλά ο σημερινός πολίτης χρωστάει με κάρτες, με δάνεια για το σπίτι, το αυτοκίνητο. Είναι μπλοκαρισμένος από το τραπεζικό σύστημα. Κάνει τρεις δουλειές για να μπορεί να τα βγάλει πέρα. Δεν του μένει ενέργεια. Μιλάτε σε έναν εκπρόσωπο ενός κόμματος, το οποίο ο πρόεδρος εδώ και 10 χρόνια μιλάει στην Βουλή για 100 τραπεζών. Να. Τουλάχιστον εμείς και ονόματα λέμε και το ξεκαθαρίζω. Η κυβέρνηση συγκεκριμένη το πρωί αποφάσισε να πάει πλαφόν 10% στις κάρτες και το βάλει το απέσια, κύριε Καρατζαφέρη. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Φοβήθηκε τις τράπεζες. Κύριε Βελόπουλε, και πλαφών, γιατί αυτό που ισχύει στην Ελλάδα δεν ισχύει σε καμία άλλη χώρα του κόσμου. Το 23% στις κάρτες, αγαπητέ κύριε Κωνσταντοπούλε. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Κύριε Κωστόπουλε, θέλετε να πείτε. Ναι, Κωστόπουλε, κανένα λάθος. Λέω ότι η σταλίδα του χρεοχορηγήσεων και των καταθέσεων μόνο στην Ελλάδα ισχύει. Δηλαδή έχουμε τόπο τράπεζας. Καταρχήν δεν είναι. Ένα λεπτό, κύριε Βελόπουλε, να ακούμε κιόλας, να ακουγόμαστε κι εμείς. Πρώτα-πρώτα δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Ακούστε εκεί, φαντάζομαι, για το τώρα από μένα. Εγώ απλά έκανα παρέμβαση. Ένα λεπτό. Είτε, καλά είπατε, τα πράγματα που πιστεύετε τα λέτε και καλά τα λέτε. Γιατί καταρχήν μας είπατε εδώ ότι η δημοκρατία θα λειτουργεί δια του ενεργού πολίτη. Μα είναι δυνατόν η δημοκρατία, αν εξαιρέσουμε την Αθηναϊκή, όπου ήταν μια μερίδα οι άνθρωποι που απαρτάζαν το Δήμο
Είναι δυνατόν ο σύγχρονος πολίτης να ασχολείται με τα καθημερινά θέματα? Είναι δυνατόν η δημοκρατία να λειτουργήσει? Αυτός πληρώνει, κύριε συνάδελφε. Αυτός πληρώνει, ο καθημερινός πολίτης πληρώνει. Ο πολίτης πληρώνει την καθημερινότητα. Μην τον έτσι κι εγώ. Αυτό πληρώνει. Αυτός πήγε να αγοράσει το καλατάκι του. Αυτός μπορεί να πάρει δάνεια από την τράπεζα. Αυτά τα πράγματα τα δούμε. Ωραία, αυτός αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Τι είναι δυνατόν να μην πάρει δάνεια από την τράπεζα? Μπορεί να μου πει την κυρία Βελόπουλε, σε άκουσα. Κύριε Κωστόπουλε, να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη, μπορεί να λειτουργήσει η σύγχρονη πολιτεία λέγοντας ιδανικά πράγματα? Ωραία, τι προτείνετε για να τελειώνουμε? Ακριβώς, τι προτείνετε? Τι προτείνετε? Αυτό λέμε. Να υπάρξουν σοβαροί ελεκτικοί μηχανισμοί. Δεν υπάρχουν. Είπατε προηγουμένως. Κύριε Κωστόπουλε, παρακαλώ. Είπε προηγουμένως δεν ελέγχονται οι τράπεζες. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Υπάρχουν θεσμικά όργανα. Υπάρχει Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία παρακολουθεί δια των οργάνων. Κύριε Κωστόπουλε, δεν είστε ενημερωμένος καλά. Τώρα, εάν πλημελώς, ένα λεπτό. Έβαλε πρόστιμα 800.000 ευρώ σε 5 τράπεζες στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Μα εμείς θα τους πούμε τι θα βάλει. Εμείς θα τους πούμε. Έχει κάποια όργανα, κάποια θεσμικά όργανα τα οποία λειτουργούν. Μόνο στην Ελλάδα σκέφτεται ο Κωστόπουλε εδώ. Ψηλά γράμματα σοβαρολογούμε τώρα, κορυδεύω τον κόσμο. Ψηλά γράμματα υπάρχουν σε όλες τις συμβάσεις. Υπάρχουν σε όλες τις συμβάσεις. Παρακαλώ, κύριε Βελόπουλε, κύριε Κωστόπουλε, είμαστε η μοναδική χώρα που απέναντι στις τράπεζες δεν εφαρμόζονται οι δικαστικές αποφάσεις. Ποιος το πει? Αυτό σας λέω. Με συγχωρείτε, κάνω καλά. Καλά, παρακαλώ. Είμαστε δικηγόροι εδώ και ξέρουμε ότι το εφαρμόζονται και παραεφαρμόζονται. Κύριε Κωστόπουλε, επιτρέψτε μου και κλείνω και τελειώνω. Έδωσε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας 5 δικαστικές αποφάσεις, τις οποίες δεν εφαρμόζουν καταστατικότητα στον νόμο οι τράπεζες. Τι εννοεί δεν εφαρμόζουν? Εγώ ως δικηγόρος εφαρμόζω πολλές. Δικαστικές αποφάσεις τραπεζών και μου είπε ο Υπουργός της Δικαιοκονομίας, θα μου απάντησε. Ακόμα απαντάει, κύριε Κωστόπουλε. Μα είναι δυνατόν? Γίνεται αυτό το πράγμα που λοιπόν. Θα πάει να πει στον κύριο Κωστόπουλε, θα μου απαντήσει. Κύριε Κωστόπουλε, ότι οι υπουργοί μας απαντά σε κάθε ερώτηση. Το πιστεύετε, κύριε Κωστόπουλε, αυτό δημοσίως? Ότι? Ότι αν θέσω εγώ ερώτηση, είναι υπουργό, θα μου απαντήσει μέσα σε 10 μέρες. Το καταλαβαίνω. Αυτή η ερώτηση κάνω στον Υπουργό. Έχει μια υποχρέωση εντός 20 ημέρων να απαντήσει την ερώτηση. Δεν θα λέω ψέμα στον ελληνικό λαό. Έχω ερωτήσει από τον Οκτώβριο που δεν απαντά για τις τράπεζες. Κακό δεν απαντά. Αυτό κακό. Κάνε επίκαιρο ερώτηση και κάνε επερώτηση με το κόμμα σου. Που αφορούν τις τράπεζες στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Τα κοινοβουλευτικά σου καθήκοντα και δικαιώματα δεν τα στερεί κανένα. Δεν απαντάει σε ερώτηση, είσαι υποχρεωμένο να το μετατρέψει. Οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, επειδή υποβούνται τις τράπεζες, δεν απαντούν. Το κοινοβούλιο έχει κάποιους κανόνες και ελπίζω να τους διορθώσετε, να τους κάνετε ακόμα καλύτερους. Αλλά εσείς κυβερνάτε, κύριε Κωστόπουλο, για εμείς. Η πλειοψηφία αποφασίζει. Αυτή είναι η δυστυχή πραγματικότητα της ελληνικής κοινωνίας. Να είπα, εγώ δεν είπα ότι λειτουργούν τέλεια στην Ελλάδα. Εγώ ήμουν υπεύθυνο οικονομία και τραπεζών και χρηματιστηρίων 5-10 χρόνια στη Βουλή των Ελλήνων. Γνωρίζω λοιπόν και τι βράδυ φορά. Αν να υπάρξουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, επιτροπή ανταγωνισμού, ξέρετε πόσο προσωπικό είναι. Είπα ότι υπάρχουν. Λοιπόν, ξέρετε κύριε Βελόπουλε, δεν υπάρχουν. Όχι ότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, για όνομα. Με ποιο τρόπο θα λέει. Ελπίζω να μην υπάρχουν. Παρακαλώ. Ο συνάδελφό μου. Μία ερώτηση να κάνω. Καλαζιά, μία ερώτηση, παρακαλώ. Μόνο με του ελεγκτικού μηχανισμού θα μειωθεί η ακρίβεια και θα μειωθεί το ποσοστό των δεσμένων. Το ξαναλέω. Ενεργούς πολίτες μέσα από την ενημέρωση να βοηθήσουν να ενημερώσουν τον ελληνικό λαό και ελεγκτικοί μηχανισμοί. Εσείς ακόμα θα κάνετε, κύριε Βελόπουλε, το τι θα κάνει τα μέσα ενημέρωσης είναι άλλο θέμα. Και οι ενεργοί πολίτες είναι άλλο θέμα. Τα κόμματα χαράζουν μια πολιτική. Οι συγγνώμες που εκπέμπουν τα κανάλια δεν είναι κρατικές. Δεν κατάλαβα. Τι δουλειά έχει αυτό? Τι δουλειά έχει αυτό με την ακρίβεια? Μπορεί η κυβέρνηση μέσω διαφημιστικής καμπάνιας των καναλιών να ενημερώσει τους πολίτες για την ακρίβεια. Κύριε, το έγινε στην Γερμανία που έτυχε, το έγινε στο Βέλγιο. Δηλαδή το κόμμα σας λέει ότι τα μέσα ενημέρωσης είναι αυτά που θα ενημερώσουν τους πολίτες για την ακρίβεια? Σας ρωτάει ο κύριος συνάδελφος. Τα μέσα μας ενημερώσεις, επειδή είναι μακριά και είναι δύσκολη επικοινωνία, τα μέσα μας ενημερώσεις είναι ο ένας πυλώνας. Το άλλο είναι ο ενεργός πολίτης και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Αν το καταλάβατε, φαντάζομαι ότι δεν μπορώ να το εξηγήσω πραγματικά. Η ακρίβεια οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει βούληση την πολιτεία από την κυβέρνηση να πατάξει τα καρτέλ. Αυτό είπα και φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνετε αυτό. Και για τις τράπεζες και για τα καρτέλ γαλακτός. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Κύριε Βελόπουλε. Δεν καταλαβαίνετε για τα καρτέλ γαλακτός. Κύριε Βελόπουλε. Εγώ άλλο ρώτησα, κύριε Βελόπουλε. Μάλλον δεν γίνομαι κατανοητός εγώ. Κύριε Βελόπουλε, σας ερωτά και αν τελειώνουμε με αυτό, ο κύριος Καλαζιάς. Όλα αυτά ωραία. Το κόμμα σας τι προτείνει για την αντιμετώπιση της ακρίβειας? Πέρα από τις διαπιστώσεις. Πέρα. Δεν κάνει καλά τη δουλειά του τα μέσα μαζί. Δεν κάνουν οι ελεκτικοί συναγερμοί. Είναι απλό ο πρόεδρός μας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και το επαναλαμβάνουμε και εμείς για ακόμη μια φορά. Μπορεί η Ελλάδα, μπορεί η κυβέρνηση να πιέσει τους επιχειρηματίες που εσχροκερδούν να σταματήσουν να εσχροκερδούν. Ένα απλό πράγμα. Ελεκτικοί μηχανισμοί στα καταστήματα αυτά. Τράπεζες και πολυκαταστήματα. Να δείτε τι θα γίνει εκεί με τα τιμολόγια, με τιμολόγια τα οποία γνωρίζουμε ότι υπάρχουν.
Αυτό είπε ο πρόεδρος στη Βουλή. Ωραία, πέστε το απλά. Πέστε το απλά. Επειδή ο νεοφιλελευθερισμός έχει καταργήσει όλα και λέει η αγορά είναι ελεύθερη, το είπε ο κύριος Μπαγιώργος. Πέστε λοιπόν, τι προτείνετε. Δηλαδή, αν το κατάλαβα καλά, προτείνετε το ΣΔΟΕ δεν κατεβάζει τις τιμές, κύριε Τάδε. Σου στέλνω το ΣΔΟΕ. Το ΣΔΟΕ σε πιάνω και τρως πρόστιμο. Αυτό λέτε. Τα πρόστιμα να πληρώνονται, κύριε Καρατζαφέρη. Ξέρουμε τι σημαίνει πρόστιμο. Εσείς οι βουλευτές πρέπει να αλλάξετε την νομοθεσία. Γιατί όπως είναι η νομοθεσία. Καρατζαφέρη, Νέα Δημοκρατία 152 είναι. Ωραία. Τι να κάνω, να πάω. Δηλαδή, ο ανταγωνισμός που έφερε τα στεγαστικά δάνεια στην Ελλάδα στο 3% αυτό δεν είναι θετικό παράδειγμα. Τώρα που είναι. Έχετε δει στεγαστικό δάνειο 3%. Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση. Έχετε δει πουθενά στεγαστικό δάνειο. Έχουμε τα ακριβότερα καταναλωτικά δάνεια και έχουμε και τα φθηνότερα στεγαστικά. Λοιπόν, έχετε δει στεγαστικό 3% παράδειγμα. Αλλά κάθε μέρα διαφημίζει τη τηλεοράση. Κύριε Κωνσταντόπουλε, η τηλεοράση διαφημίζει αυτό που διαφημίζει μετά από δύο χρόνια. Είναι και πραγματικό. Αλλά μου και να μην κύριε Κωνσταντόπουλε, λέει μισό λεπτό. Κύριε Βελόπουλε, παρακαλώ. Κύριε Κωνσταντόπουλε, σπίτια είναι απόλυτα. Κύριε Βελόπουλε, ναι, παρακαλώ, κύριε Βελόπουλε. Κύριε Κωνσταντόπουλε, σαν εργολάβη δεν θα οικονομήσω. Σα παρακαλώ, επειδή είπατε για διαφημίσει. Στις διαφημίσεις λένε αυτό που λέτε και με ψηλά γράμματα περνάει. Για τον πρώτο χρόνο. Για τον πρώτο χρόνο. Η κυρία Μαρία την πατάει, πάει και μετά το 3% γίνεται 8,5%. Μέχρι πριν από 6 μήνες, ένα λεπτό στην Ελλάδα ζούμε. Είχαμε καταθέσεις στα ταμιευτηρίου 1%. Και σήμερα δίνουν οι τράπεζες 5,80. Και τώρα πώς είναι τα δάνεια. Τι πράγμα. Όταν δανείζομαι πώς θα δίνουνε. Τώρα τα επιτόκια, επαναλαμβάνω, το στεγαστικό να γίνω για την επόμενη διετία. Πήρα δάνειο εγώ για σπίτι πριν 3 χρόνια, κύριε Κωστόπουλε. Έδινα 520 ευρώ το μήνα, τώρα δίνω 710. Πώς έγινε αυτό, διαμαγεία? Διότι υπέγραψε τη σύμβαση που λέει ότι έχει κειμενόμενο επιτόκιο. Ναι, το πρώτο χρόνο είχαμε. Πρώτον. Και δεύτερον, έτσι είναι, τι να κάνουμε, αφού αγόραζε με 1% χρήμα και αγοράζει με 5,80, τι θα κάνει δηλαδή. Πρέπει να ξέρουμε και κάτι άλλο. Ακούστε, κύριε Βελόπουλε, παρακαλώ. Ακούστε. Και κάτι άλλο. Κύριε Βελόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάτι άλλο, προσέξτε. Εάν και η αγορά, πέραν από τις εσχροκερδείς, καταφέρουμε να την νεκρώσουμε, τότε εγώ είμαι καλή μονόμαση. Λοιπόν, κύριε Βελόπουλε, ευχαριστώ για την παρέμβασή σας.